Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Το ξέρω πως τον τελευταίο καιρό δεν είμαι πάρα πολύ συνεπής με τα βίντεο, αλλά συγχωρέστε με, λόγω δουλειάς δεν πρόλαβα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γύρισα για να σας δείξω σήμερα το κόμπι μανικιούρ. Στα ελληνικά, ρώσικο μανικιούρ, το οποίο είναι ξηρό, για όσες δεν το ξέρετε. Γίνεται με τροχό, σε συνδυασμό με ψελιδάκι ή πενσάκι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, να σας πω πως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά φρεζάκια στην αγορά που μπορείτε να βρείτε για κόμπι μανικιούρ. Εγώ επέλεξα να πάρω αυτά τα 4 από Engate Nails, τα 2 πιο μητερά και τις 2 μπύλες. Λοιπόν, τα 2 πρώτα είναι για να σηκώνεις τα επωνύχια από τον ύχη. Αυτό διάβασα πως μπορείς και να το χρησιμοποιήσεις για όλη την επιφάνεια του νυχιού εδώ. Και τα άλλα 2 είναι για να κόβουν ό,τι εξέχει και να λιένει τη γύρω περιοχή και εδώ στα πλαϊνά. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ο τροχός, θα σας κάνω βέβαια ένα διαφορετικό βίντεο για τον τροχό. Ξεκλειδώνει στα αριστερά όπως ξέρουμε όλοι. Βάζουμε το πρώτο, αφήνουμε κενό και κλειδώνουμε στα δεξιά. Εμένα ο τροχός μου στην κάμερα φαίνεται ότι αναβοσβήνει εδώ, αλλά δεν αναβοσβήνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, το γυρνάμε λίγο, ποτέ δεν θα το βάζετε τέρμα, γιατί μπορεί να τραυματίσετε κάποιον ή εσάς ή τον πελάτη σας. Και πάμε, θα σας φέρω λίγο πιο κοντά. Ανοίγω και τον απορροφητήρα μου, θα σας κάνω ένα άλλο βίντεο και γι' αυτό. Και ξεκινάω από δεξιά προς τα αριστερά. Δεν έχετε πρόβλημα με αυτό να ακουμπήσετε την επιφάνεια του νυχιού. Δεν βάζουμε καθόλου πίεση. Λοιπόν, έτσι είναι. Θα σκουπίσουμε τη σκόνη. Και συνεχίζω με το επόμενο. Λοιπόν, αφού τα σήκωσα όλα, παίρνω το πενσάκι. Κόβω μόνο ό,τι πετάει. Όσες δεν έχετε εξοικειωθεί με τροχό και πενσάκι, καλό είναι να μην το δοκιμάσετε ούτε πάνω σας, ειδικά σε καμία πελάτησα, γιατί μπορεί να την τραυματίσετε. Εγώ όλα τα δοκιμάζω και τα τεστάρω επάνω μου πρώτα. Συνεχίζω και στα 5 δάχτυλα το ίδιο.
όταν το βγάζετε όλο ένα, βγαίνει και σαν αποτέλεσμα πιο όμορφο. Συνεχίζω με το επόμενο, τη μικρή μπήλια. Πάλι από δεξιά προς τα αριστερά. Καλά, εγώ έχω και το κλικό και δεν μπορώ εύκολα να κόψω τα πετσάκια. Ειδικά από εδώ. Περνάω και επάνω. Και συνεχίζω με το επόμενο και τελευταίο, την πιο μεγάλη μπήλια. Εννοείται ότι αυτά εδώ θα τα κόψω με το πενστάκι. Βάζω και λαδάκι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βλέπετε, είναι όλα πολύ ωραία καθαρισμένα. Αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άλλο κλείνω κοντά μου, να σας δείξω. Αυτό είναι το μανικιούρ που κάναμε και αυτό είναι χωρίς μανικιούρ. Βλέπετε το βίντεο, έτσι. Να σας πω επίσης πως εδώ στο παλάτι σχέδιο καμία φορά δεν τα περνάω από 4 γραφιζάκια. Χρησιμοποιώ το 1-2 αυτό που σηκώνω με γραφιζάκια, κόβω με το πινσάκι γιατί δεν είναι συγκεκριμένο σε λιγάκι ακόμα και περνάω τη μεγάλη μπίνη που είναι τη λύση. Αυτά, like αν σας άρεσε και subscribe, πάτε το καμπανάκι για να σας ειδοποιήσει και κάθε καινούργιο βίντεο που θα ανεβαίνει και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!